Η έκθεση έχει τίτλο «Το αρχιτεκτονικό αντικείμενο». Είναι μια ομαδική έκθεση. Η δουλειά που παρουσιάζω εγώ έχει να κάνει με τον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο. Και αυτό που σχολιάζω με αυτή τη δουλειά είναι ένα εχθρικό εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση με ένα περίκλειστο εσωτερικό. Τα σχέδια είναι σχέδια που απουσιάζει το κτίσμα και η κατασκευή αναφέρεται σε ένα εσωτερικό ενός κτίσματος, ενός μονοχώρου, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον εξωτερικό χώρο ως, ας το πούμε, εισαγωγικά απειλή. Στην ουσία, αυτό που διαπραγματεύουμε με την κατασκευή είναι την εσωστρέφεια ενός κτίσματος και την απόκλησή του από το εξωτερικό περιβάλλον. Η αρχική αφορμή δόθηκε από κάποια κτίσματα που υπάρχουν στην Τίνο, τα οποία λέγονται καθήκια και είναι μονοχώροι, οι οποίοι στην ουσία χρησιμοποιόντουσαν από τους κατοίκους της περιοχής ως καταλήμματα ή αγροτικές κατοικίες. Στη δουλειά αυτή, αυτό που με απασχόλησε κυρίως ήταν η έννοια του οικείου και της οικειότητας. Σαν αφετηρία υπάρχει μια μελέτη του Φρόιντ που αναφέρεται στο ανίκιο και με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει μια δουλειά η οποία αφορά φυσικά προσωπικές υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το πώς εκφράζεται αυτή η οικειότητα. Ξεκινώντας από το ίδιο το εγώ, προχωρώντας ανοίγεται σε ένα πιο κοινωνικό πλαίσιο, γιατί το εγώ μόνο του χωρίς το κοινωνικό δεν αισθάνθηκα ότι μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες που εξηγούν την έννοια της οικειότητας. Προχωρώντας λοιπόν σε ένα πιο ευρύ φάσμα, περνάω και στο κοινωνικό για να επανέλθω ξανά στο εγώ, δημιουργείται δηλαδή ένας κύκλος ή καλύτερα ίσως ένα τρίγωνο, μέσα από το οποίο, ξεκινώντας από τον Φρόιντ, οδηγούμε σε ένα countryman της, πάλι των αρχών του 20ου αιώνα, το Woody Guthrie, και κλείνει αυτή η σχέση με μία μελέτη επάνω στο έργο του αναγεννησιακού ζωγράφου Paolo Uccello και το έργο του, το τρίπτυχο «Η μάχη του Σαν Ρωμάνου», που αφορά την υπεράσπιση της πόλης Φλωρεντίας από τους Ιενέζους. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν ολοκληρώνεται, οδηγώντας όλη αυτή η πορεία ξανά στην σχέση που μπορεί να έχουμε με το οικείο και τι μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή, ίσως το ίδιο το σπίτι μας και ένας τρόπος με τον οποίο συνδιαλλαγόμαστε εμείς για πράγματα που μας αφορούν όσο έχει να κάνει με το εγώ και το εμείς. Με το εσωτερικό, με εσωτερικές υποθέσεις και φυσικά και με κοινωνικά ζητήματα. Ο τίτλος του έργου είναι «Το κύμα», που το κύμα ουσιαστικά αναφέρεται στον άνθρωπο του σήμερα, σε σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και το πώς τις βιώνουμε. Προσπαθώ να μην περιγράψω αυτά τα πράγματα, αλλά να τα προσδιορίσω με ένα πιο λυρικό και αλγορικό τρόπο. Υπάρχει μια παράθεση του ανθρώπου με το ποντίκι και μια σύνθεση ασφυκτική και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον καθένα μας. Αυτή η ιδέα αρχικά δημιουργήθηκε σε μένα το 2005, όπου για τελείως διαφορετικούς λόγους και συνθήκες, πιο προσωπικές, εγώ αποφάσισα να δημιουργήσω αυτό το έργο. Από το 2005 μέχρι σήμερα περάσαν 7 χρόνια που τώρα μπόρεσα να το υλοποιήσω. Ένα ενδεχομένως ενδιαφέρον κομμάτι αυτήν της απόπειρας είναι ότι, όπως σας είπα και πριν, οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές και στην κοινωνία αλλά και σε μένα, προσωπικά στη ζωή μου, και αυτό το έργο αναφερόταν σε τελείως διαφορετικά πράγματα. Το ότι η ιδέα δημιουργήθηκε το 2005 που τα πράγματα ήταν πιο ευχάριστα για όλους, δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι χρονικά στο πώς λειτουργεί αυτό το έργο, γιατί υλοποιείται μετά από 7 χρόνια σε μια συνθήκη που μάλλον αυτή τη στιγμή μιλάει πολύ καλύτερα στην κοινωνία από ότι τότε. Το έργο είναι λάδι, αποτελείται από λαδομπογιά, ζυγίζει πάνω από 400 κιλά και αυτό ίσως είναι μια δικιά μου αιμονή στην ίδια την ύλη και στη χειρονομία και στο πλάσιμο της ζωγραφικής, που
πάντα προσπαθώ να βρω μια ισορροπία στη δουλειά μου μεταξύ της εικόνας, της παράστασης της εικόνας, που στην προκειμένη περίπτωση, όπως ανέφερα πριν, την χάνει να είναι ποντίκια, και στην αφαίρεση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο θεατής όταν βρίσκεται απέναντι στο έργο να μπορεί να αναγνωρίσει και να χάσει ταυτόχρονα αυτό που θέλω να πω. Και το έργο πάντα να κινείται σε αυτό το μετέχνημα.